τα ωραία και υπέροχα λόγια που έχουν μεγάλη αξία και δεν έφτασαν ποτέ στο πέρασμα των αιώνων την αξία αυτή τη διαχρονική όπως την αποκαλούμε πολλές φορές. Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρμάζει περί πολλά, ενώς να εστι χρία. Μαρία δεν την αγαπήν μερίδα εξελέξατο. Μάρθα, Μάρθα, φροντίζει για τα υλικά, για τα στομάχια, για να μας εφραίνεις το λαρίνκι και να απολαμβάνουμε υλικές τροφές. Όμως η Μαρία, την οποία εσύ κατηγορείς, επέλεξε την αγαθή μερίδα. Του εναστάθμισε η ψυχή της να ακούσει τη διδασκαλία του Κυρίου. Έτσι πίστευα και να το λάθω. Μαρία, την αγαθή μερίδα εξελέξετε ή τη σου καθερηθήσετε. Και η οποία δεν χάνεται ποτέ. Αυτό που θα μας προσφέρεις εσύ θα καλύψει την ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που απολαμβάνει η Μαρία δεν χάνεται ποτέ. Α, το τη Μαρία. Γι' αυτό μακάρι σε μετά ποιους. Σόπερ πίπες. Ο Κύριος. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσονται σε Αυτόν. Αλλά να υπογραμμίσουμε λίγο εκείνο το ενός να έχει τη χρία. Okay. Μάνα μου. Ποιο είναι το αναγκαιότερο, έχουμε πολλές ανάγκες. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι ψυχή αθάνατος, αλλά έχει και ένα σώμα. Ναι. Έχει βιολογικές ανάγκες. Πασιά. Έχει και πνευματικές ανάγκες. Έχει και πνευματικές ανησυχίες. Μπορεί να του δώσεις όλα τα αγαθά. Να του δώσεις το ψωμί, το φαγητό, τις ανέσεις, τις ευκολίες. Τα φασόλια. Την αυθονία των χρημάτων, τις δόξες, τις τιμές, τις απολαύσεις των ειδωλών του Δίου, δεν το αναπαύεις. Όλα αυτά δεν του γεμίζουν την καρδιά. Έχει και μεταφυσικές ανησυχίες και θέλει αυτές τις μεταφυσικές ανησυχίες να τις ικανοποιήσει. Και εδώ ακριβώς είναι η Μαρία, η οποία επέλεξε την αγαθή μερίδα και είναι το ένα και αναγκαίο. Ενώ στη χρία έχουμε πολλές ανάγκες και δεν μας κατηγορεί το Ευαγγέλιο γιατί φροντίζουμε για το σώμα μας. Καλά κάνουμε. Και να το ταΐζουμε και να το ποτίζουμε και να το δροσίζουμε και να το δερμαίνουμε, να το ξεκουράζουμε και όταν προσβάλλεται από διάφορες αρρώστιες να τρέχουμε στο γιατρό και οι γιατροί έχουν τον λόγο στη ζωή μας να παίρνουμε τα φάρμακα. Να δίνουμε τη δυνατότητα στο σώμα να είναι υγιές για να κατοικεί, γιατί το σώμα δεν είναι ο τόπος και το κατοικητήριο της αμαρτίας όπως νομίζουν πολλοί. Δεν φταίει το σώμα. Σώμα η αμαρτία εδώ μέσα στη σκέψη μας το πρώτο να γίνει πρώτο και ίστα εκδηλώνεται. Και δεν φταίει το σώμα. Το σώμα είναι ο ναός της ψυχής. Το σώμα είναι το φόρεμα της ψυχής. Φωνάδι. Δεν μπορεί η ψυχή να ζήσει αν δεν ζει το σώμα. Σώμα ρε! Πολύς χρόνος, πολύ φροντίδι και πολύς χρόνος από όλους μας. Ναι, ναι, είναι έτσι τα όπως θα λέει. Διατίθεται για να καλύψουμε τις σωματικές μας ανάγκες. Παχιά. Όμως, πόσο χρόνο με δίνουμε στην ψυχή μας και τη σωτηρία της ψυχής μας. Για να επιβιώσει πνευματικά, για να καλύψουμε τις πνευματικές ανάγκες της ψυχής μας. Εδώ βλέπουμε τη Μαρία, ψάχνει και να αναζητά και να σβήνει τη δίψα της στο Λόγο του Θεού. Όπα, το ρούφησες εδώ. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι σαν το γάργαρο νεράκι. Δροσίζει τις ψυχές μας από την κάψα της αμαρτίας. Η Μαρία που κολλάει. Ουσιά πέφτει ο Λόγος του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Μπράβο! Και ο Κύριος παρήστατε το πρώτο. Βεβαίως έκανε και θαύματα. Ναι. Εκεί που παρήστατε το ανάγκη έκανε τα θαύματα. Γιατί παρήγονταν αυτά. Δεν μπορούσε να αφήνει τα πλάσματά του μέσα στον πόλο, στη δοκιμασία, στη θλίψη, στην αρρώστια, στη σκλαβιά. Αλλά όμως το κύριο έργο που έκανε ο Κύριος μας ήταν ότι δίδαξε
και από τα χείλη του Χριστού μας εκρέμαντο όλοι οι ακροατές. Και με θαυμασμό έλεγαν ότι ουθέκοτε λάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Μιλούσαν κι άλλοι μέσα στον Ισραήλ. Και ήταν και σοφοί και αξιωματούχοι και με περγαμηνία και με αξιώματα και καταξιωμένα ονόματα μέσα στην κοινωνία. Αλλά ήταν χρόνια που εξέφραζε ο νους η διάνοια. Δεν ήταν ο λόγος της καρδιάς. Και όταν ο λόγος του Θεού σε βγαίνει μέσα από την καρδιά, δεν είναι επιλακτωμένος, δεν είναι δυνατός, δεν σύγει κάστρα, δεν γκρεμίζει αμαλωσία, δεν ανατινάζει τα βράχια της απειλίας και της ατελείας. Και μεγάλωσε, ο λόγος του Θεού είναι δροσιά που απαλύνει την ψυχή, τη δροσίζει την ψυχή, τη μαλακώνει την ψυχή, την ξεκουράζει την ψυχή, την ανακάβει την ψυχή. Ο λόγος του Θεού είναι ο άρτος της ψυχής, είναι το ουράνιο μάνα, όπως την έλεγε. Όταν βρίσκονται οι Ισραηλίτες, πεινούσανε, δεν είχαν ψωμί, τα βάζαν με τον Μωυσή που τους πήρε από τη σκλαβιά και τους έβγαλε στην έρημο. Τι μας έκανε Μωυσή, είχαμε τα σκόρτα, τα κρεμμύδια μας, πρόγαμε, δεν μας έλειπε τίποτα. Μας έφερες εγώ στην έρημο, θα πεθάνουμε. Θα πεθάνουμε, μαλάκα. Αλλά όποιος πιστεύει στο Θεό, προσεύχεται ο Μωυσή και το πρωί που σηκωθέσαι, εκεί μέσα στην έρημο που ήταν.